αναλαμβάνω να κάνω τον πίθηκο που έγινε άνθρωπος. Και εμείς έχουμε κρατήσει από το διήγημα του Κάφκα το κομμάτι του ότι ο πίθηκος που έχει γίνει άνθρωπος είναι ένας πασίγνωστος ηθοποιός, έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις σκηνές και τα θέατρα του κόσμου. Είναι ένας πασίγνωστος πλέον ηθοποιός και μέσα από αυτό παίζει παραστάσεις παντού. Παίζει δηλαδή την παράσταση της ζωής του, της μετάλλαξής του από πίθηκο σε άνθρωπο. Άρα μιλάμε για μια παράσταση άμεση, δηλαδή έχει άμεση απευθύνση στο κοινό. Απευθύνεται ο ηθοποιός performer στο κοινό και τους λέει την ιστορία της ζωής του. Μέσα από την παράσταση δημιουργούνται και διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται στο κοινό, όπως είναι η διέξοδος ή η ελευθερία, που είναι το βασικό ερώτημα της παράστασης κιόλας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί σηκώνουν τα χέρια, πώς είναι με τη διέξοδο και πώς είναι με την ελευθερία. Άρα υπάρχει μια διαδραστικότητα. Υπάρχει μια διάδραση. Είναι ένα dark stand-up, θα το ονόμαζα εγώ. Έχει στοιχεία stand-up, λίγο πιο σκοτεινό βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο. Έχει μια σκοτεινιά, ένα χιούμορ σκοτεινό δηλαδή, αυτή η παράσταση. Και αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε προσθέσει ένα κομμάτι στην αρχή της παράστασης πριν ξεκινήσει ο Κάφκα, το κείμενο του Κάφκα, όπου είναι ένα κείμενο του Κομμαντάντε Μάρκος, τον Ζαπατίστας, όπου μιλάει για τη διαφορετικότητα στη διαφορετικότητα, το πώς να είσαι ένα διαφορετικός σε μια κοινωνία. Που είναι πολύ συγγενικό με το κείμενο του Κάφκα, αυτές οι φράσεις του Μάρκος. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον οι αντιδράσεις του κοινού σε σχέση με το κείμενο, πώς ακούγεται, και έχει ενδιαφέρον όταν λένε λοιπόν για τη διέξοδο ή την ελευθερία, αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι και στο τέλος της παράστασης έρχονται πάρα πολλοί και μου λένε, ξέρετε, εγώ ήθελα να σηκώσω το χέρι μου στην ελευθερία, αλλά μπερδεύτηκα και σηκώσα το χέρι μου στη διέξοδο. Νιώθουν ενοχές δηλαδή για την επιλογή τους, γιατί γίνεται στη μέση της παράστασης, οπότε βλέπουν την ιστορία και μετά αναρωτιούνται και οι ίδιοι με το τι είναι. Αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, πολύ δυνατή, με όλους τους συντελεστές. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά και είναι πολύ σημαντικό να συναντάς ανθρώπους που να έχουν, ρε παιδί μου, μια κοινή γραμμή, και αυτό είναι ικανοποιητικό όταν γίνεται σε μια παράσταση.